Από τον Υπουργό Εσωτερικών, κύριο Μάκη Βορύδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας. Καλημέρα. Δεδομένου ότι είσαστε στο κτίριο, ας επωφεληθώ κι εγώ μια, πάρω 10 λεπτά από το χρόνο σας. Καλή εβδομάδα, εύχομαι, καλή μεγάλη εβδομάδα. Λοιπόν, έχει προκύψει τώρα αυτή η δεύτερη συμπληρωματική τροπολογία. Η αντιπολίτευση λέει γιατί τώρα, μπορούμε να το ξεκινήσουμε αυτό το γιατί τώρα και όχι νωρίτερα. Κοιτάξτε, να σας πω τώρα το γιατί τώρα και γιατί όχι νωρίτερα, διότι προφανώς αυτό, όλη αυτή η ρύθμιση την οποία κάνουμε, θέλω να σας πω κύριε Πρωτοσάλη, ίσως δεν έχει γίνει αντιληπτό, αλλά είναι μια μεγάλη αλλαγή και μια μεγάλη μετάβαση. Γιατί το λέω? Διότι μέχρι τώρα το α1 τμήμα του Αρείου Πάγου, εκείνο το οποίο ήλεγχε σε σχέση με την εκλογική διαδικασία, περιοριζόταν μόνο σε, αν θέλετε, τυπική διαπίστωση ορισμένων προϋποθέσεων που είχαν τυπικά χαρακτηριστικά. Ήσασταν 25 χρονών, είχατε δικαίωμα εκλόγου. Και έτσι ανακήρυσε νόμιμο ένα κόμμα να κατέβει να βάλει υποψηφιότητα. Έτσι και τα κόμματα και οι υποψήφοι εκρίνονταν σε αυτή τη βάση την απολύτως τυπική. Τώρα γίνεται μια πολύ μεγάλη μεταβολή. Η οποία μεγάλη μεταβολή έχει να κάνει, αν θέλετε, ακόμα και με τη συνταγματική μας παράδοση ήδη από το 1975, όπου τώρα καλείται ο Άριος Πάγος, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, να κάνει μια ουσιαστική κρίση που αφορά τη συμμετοχή ενδεχομένως κομμάτων τα οποία έχουν στις τάξεις τους καταδικασμένους για εγκληματική οργάνωση. Αυτό δεν είναι απλώς τυπικό, έχει ένα τυπικό στοιχείο, δηλαδή να δει τη συνδρομή των τυπικών προϋποθέσεων, υπάρχουν τέτοιοι καταδικασμένοι, έχουν καταδικαστεί για τα ειδική μου αδικήματα που περιγράφει ο νόμος, σε ποιο βαθμό, δηλαδή υπάρχει αυτή η, αν θέλετε, τυπική διερεύνηση. Αλλά υπάρχει και ένας λόγος ουσίας από αυτήν. Υπάρχει και μια ουσιαστική κρίση που θα γίνει. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, από τη στιγμή που πρέπει να διερευνηθεί το κατά πόσον υπάρχει πραγματική η εικονική ηγεσία του συγκεκριμένου φορέα. Πριν πάμε εκεί. Ναι. Αν είχαν αφαιρεθεί τα πολιτικά δικαιώματα του καταδικαστέντος, θα είχε τεθεί θέμα? Κοιτάξτε. Δηλαδή, μήπως πρέπει να πάμε να δούμε και την απόφαση του δικαστηρίου. Αφαιρούνται τα δικαιώματα τα πολιτικά του κρατουμένου? Η απάντηση εδώ είναι εξής. Η συγκεκριμένη ρύθμιση ακριβώς χρειάζεται, υπό μια έννοια, όταν δεν έχουμε μετάκλητη καταδίκη. Διότι αν έχουμε μετάκλητη καταδίκη και έχει επιβληθεί η ποινή της αποστέρησης ή η συμπληρωματική ποινή της αποστέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων, τότε προφανώς δεν υπάρχει ανάγκη κανείς να εφαρμόσει την συγκεκριμένη ρύθμιση. Αλλά τώρα είμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο. Τώρα λοιπόν πριν η συγκεκριμένη απόφαση. Ρύθμιση είχε να καλύψει αυτό το ενδιάμεσο, όπου δεν μπορεί να αποστερήσει τα πολιτικά δικαιώματα, τα ατομικά, το ατομικό πολιτικό δικαίωμα, και δεν το αποστερεί, αλλά έρχεται και θέτει μία προϋπόθεση στο κόμμα. Πριν πάτε παρακάτω, υπάρχουν κάποιοι άλλοι άνθρωποι που λένε αυτό θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί δημοκρατικά, δηλαδή με την ψήφο το πολίτης να αποφανθεί για ένα κόμμα. Μία διπλή απάντηση εδώ. Ένα ζήτημα είναι πώς αντιμετωπίζεις τον εξτρεμισμό, πώς αντιμετωπίζεις τον φασισμό, πώς αντιμετωπίζεις τον ναζισμό πολιτικά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πρέπει να έχεις πολιτικές οι οποίες να ενισχύουν τη συνοχή, την εμπιστοσύνη, αν θέλετε, στην κοινοβουλευτική δημοκρατία, στην αντιπροσωπευτικότητά της, στο πολιτικό σύστημα. Πρέπει να οικοδομηθούν τέτοιες πολιτικές και να αποτελούν μια πολιτική απάντηση σε τέτοιου τύπου, ας το πω, πολιτικά καταδικαστές προτάσεις. Δεν το διαθέτει αυτό η δημοκρατία μας? Δύο λεπτά. Εδώ δεν συζητάμε αυτό. Εδώ δεν συζητάμε καθόλου αυτό και δεν πρέπει να γίνεται. Αυτού τύπου η σύγχυση. Το θέμα δεν είναι ότι είναι απεχθής η ιδεολογία κάποιου, που εν προκειμένου προφανώς και είναι απεχθής. Το θέμα είναι ότι εδώ έχουμε καταδικασμένους για εγκλήματα. Είναι διαφορετικό ζήτημα. Δεν είναι δηλαδή ότι είναι κάποιος ο οποίος λέει πράγματα τα οποία μας ενοχλούν, πράγματα τα οποία είναι απαράδεκτα, πράγματα τα οποία τα καταδικάζουμε, πράγματα τα οποία θεωρούμε ότι δεν έπρεπε να έχουν σε κανένα σημείο να γίνονται πολιτικά αποδεκτά. Και βεβαίως εκεί πρέπει να επιχειρηματολογήσεις πολιτικά, πρέπει να επιχειρηματολογήσεις θεολογικά, πρέπει να έχεις πολιτικές που αποτρέπουν τον κόσμο από το να σκέφτεται να τα ψηφίσει. Μα εδώ δεν έχουμε αυτό. Εδώ έχουμε καταδικασμένους. Και μάλιστα για βαρύτατες εγκληματικές πράξεις. Άρα αυτό που θεραπεύει η συγκεκριμένη ρύθμιση και για το οποίο έχει πρόνοια είναι αυτό. Άλλο, αυτό είναι λοιπόν δύο διαφορετικές συζητήσεις. Μπορούν να διεξάγονται αν θέλετε ταυτοχρόνως, αλλά είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Άρα λοιπόν, εκείνο το μάλιστα το οποίο γίνεται τώρα, γιατί με ρωτάτε, ναι αλλά γιατί τώρα. Δευτέρα, την Τρίτη κλείνει η Βουλή, θα είναι η τελευταία μέρα της νομοθέτησης. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό αυτή τη στιγμή? Η απάντηση είναι λοιπόν
ότι εκείνο το οποίο σκεφτήκαμε είναι ότι πρέπει να θωρακιστεί και να ενισχυθεί η αξιοπιστία της κρίσης του Αρείου Πάγου. Θα μου πείτε, εάν το αφήνατε έτσι όπως ήταν, στο Α1 τμήμα, πάρε μα μείνει στο Α1 τμήμα, αλλά με την περιορισμένη του σύνθεση, με τη μικρή του σύνθεση, την οποία την επιλέγει ο πρόεδρος του τμήματος, δεν θα ήταν το ίδιο αποτελεσματικό? Μα ακριβώς το γεγονός της επιλογής των προσώπων που συμμετέχουν σε αυτή τη σύνθεση από τον πρόεδρο του τμήματος θα άφηνε εκτεθειμένο τον ίδιο τον πρόεδρο του τμήματος ενδεχομένως σε μια κριτική ότι διάλεξε ό,τι ήθελε προς τη μια ή προς την άλλη κατεύθυνση. Αν μου πείτε, θα το έκανε ποτέ? Όχι, εγώ δεν το πιστεύω ότι θα το έκανε έτσι. Το θεωρώ, έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Και είναι αυτό που τον ενοχλεί κιόλας. Αν κατάλαβα καλά, γιατί όμως. Η τοποθέτησή του είναι εντελώς προσωπική. Σωστά. Γιατί έχει. Εκνευρίστηκε. Αλλά δεν είναι πολύ ισχυρότερο, διότι κοιτάξτε, εδώ δεν είναι ότι επιλέγει τη σύνθεση για να κρίνει μια μισθωτική διαφορά αναιρετικός ή μια εργατική διαφορά αναιρετικός που την έφεραν οι διάδικοι στην κρίση. Είναι εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Δηλαδή δεν πιστεύεται η πολιτεία απολύτως να γίνει αντιπρόεδρος στον Άριο Πάγο. Απολύτως. Ή δεν τον εμπιστεύεται. Απλώς εδώ τι λέμε, να συμφωνήσουμε ότι είναι μια υπόθεση μεγαλύτερη σημασία από μια οποιαδήποτε μισθωτική διαφορά η κρίση για τον ακόμα πρέπει ή δεν πρέπει να συμμετέχει στις εκλογές. Ένα συμφωνήσουμε. Μήπως έπρεπε να του υποστηρίξει αυτό εκ των προτέρων ευθύς εξ αρχής, ότι δηλαδή στην πρώτη τροπολογία να γραφτεί ότι αυτό θα ειδικαστεί όχι από το Α1 τμήμα, αλλά εν συνόλου, από την Ολομέλεια. Κοιτάξτε, ενδεχομένως, αλλά τι σημασία έχει τελικώς? Γιατί εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι η συνολική αρτιότητα της ρύθμισης. Τώρα, το αν έπρεπε να το πούμε 20 μέρες νωρίτερα ή το είπαμε 20 μέρες αργότερα. Εάν ήταν. Αλλά βρίσκουν όμως ευκαιρία, αν μου επιτρέπετε, κάποιοι, δηλαδή τα αντίπαλα κόμματα, να κάνουν τον δικό τους βηματισμό, μάλλον απομακρυνόμενοι από το βασικό θέμα. Εδώ κοιτάξτε. Ναι. Ο καθένας πρέπει να πάρει τις ευθύνες του. Γιατί τώρα. Νύπτονται στα χέρια τους. Ο καθένας πρέπει να πάρει την ευθύνη. Γιατί το λέω αυτό? Διότι εγώ νομίζω ότι αυτά τα πράγματα πρέπει να αντιμετωπίζονται θεσμικά, πρέπει να αντιμετωπίζονται γενικά, πρέπει να αντιμετωπίζονται κανονιστικά και να διαμορφώνεται ένα αποτελεσματικό πλαίσιο το οποίο να αντιμετωπίζει ακριβώς αυτό το πρόβλημα που έχουν να αντιμετωπίσουν συγκεκριμένες ρυθμίσεις. Εμφανίζεται κάποιος ο οποίος έχει καταδικαστεί για ηγεσία εγκληματικής οργάνωσης και υποδίεται τον πολιτικό αρχηγό. Αυτό προσπαθεί να αντιμετωπίσει η συγκεκριμένη ρύθμιση. Πολύ ωραία. Αν αρχίσουμε τώρα και λέμε. Αφενός παραπέμπω, δεν θέλω να την ξανακάνω όλη τη συζήτηση, γιατί η συζήτηση έγινε εκτενώς στη Βουλή όλο το προηγούμενο διάστημα. Αλλά δεν είχε εμφανιστεί ο επίσης ανώτατος εισαγγελέας, ανώτατος λειτουργός δικαιοσύνης να πει «παίρνω το κόμμα πάνω μου». Αν είχε εμφανιστεί, θα πήγαινε από τότε στην Ολομέλεια το θέμα. Μα θα δείτε ότι το ζήτημα της εικονικής ηγεσίας έχει τεθεί από τότε στη διάταξη. Επομένως δεν είναι κάτι το οποίο ανέκυψε τώρα ως ρύθμιση. Ναι, αυτό αλλά το οποίο είναι δικαστικός αυτός που αναλαμβάνει την επικάλυψη, φαντάζομαι ότι δημιουργεί ένα θέμα δικαστικός προς δικαστικούς. Όχι, ειλικρινά σας λέω, κύριε Παντουσάλη, το μόνο το οποίο σκεφτήκαμε δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Καμία σχέση με αυτό. Το μόνο το οποίο σκεφτήκαμε είναι ότι χρειάζεται να ενισχυθεί θεσμικά η κρίση του δικαστηρίου. Να το πω πολύ απλά. Περισσότερα μάτια αρεοπαγητών θα δουν αυτή την απόφαση. Και στο Α1 τμήμα, όχι αλλού, δεν αλλάζουμε τη βάση για να μας πει κάποιος ότι διαμορφώνεις. Όποιο είναι το Α1 τμήμα, δεν πειράζουμε κάτι εδώ. Για να το καταλαβαίνουν και οι συμπολίτες μας που δεν ξέρουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Το Α1 τμήμα του Αρείου Πάγου υπηρετούν εν συνόλο πόσοι? 11 δικαστές. 11 αρεοπαγητές. Όταν πας λοιπόν στην τμηματική σύνθεση, ας το πω, δεν πας στο σύνολο των υπηρετούντων, είναι πέντε. Είναι πέντε. Τους οποίους επιλέγει ο πρόεδρος για να συγκροτήσουν το τμήμα κάθε φορά. Πέντε συνένας ο πρόεδρος ή όλοι μαζί πέντε? Όχι, είναι όλοι μαζί πέντε. Όλοι μαζί πέντε. Άρα λοιπόν, εκείνο το οποίο είπαμε είναι ότι είναι πολύ καλύτερο για τον πρόεδρο, για να μην έχουμε αύριο μια κριτική. Τις εκκλήσεις των κομμάτων τις εξέταζαν αυτοί οι πέντε. Σωστά. Άρα λοιπόν, να μην έχουμε μια κριτική. Ότι ξέρετε, έγινε οποιαδήποτε μεθόδευση από τον ίδιο τον πρόεδρο. Ότι ξέρετε, βγήκε το αποτέλεσμα στην Α κατεύθυνση, στη Β κατεύθυνση. Αυτό λοιπόν που κάνουμε θωρακίζει τη διαδικασία. Και ακούω τώρα τα κόμματα, ακούω κυρίως του ΣΥΡΙΖΑ και αρχίζει και λέει: μα γιατί το φέρατε αργά, μα είχαμε πει αυτό, είχαμε πει εκείνο. Δεν έχουν ψηφίσει την πρώτη ρύθμιση, έχουν πάει παρόν. Τώρα ακούω ότι θα πάνε σε αποχή.
Ακούστε. Τώρα να πούμε τα πράγματα και λίγο από ένα σημείο και μετά, διότι εγώ δεν καταλαβαίνω, ενώ η στόχευση είναι καθαρή, θα μπορούσε και καθένας να έχει, αν θέλετε, τις δικές του συμπληρωματικές προτάσεις και τη δική του οπτική, όλα αυτά σεβαστά είναι. Αλλά μην χάνουμε και το μείζον τώρα. Το μείζον είναι ότι πρέπει να υπάρξει μια ρύθμιση η οποία να αντιμετωπίζει αυτό το συγκεκριμένο πρόβλημα. Τι κάνεις όταν έχεις καταδικασμένους εγκληματίες σε πρώτο βαθμό ή σε δεύτερο βαθμό, όχι αμετακλήτως, οι οποίοι όμως υποδίονται και παριστάνουν τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων, τους υποψηφίους, τους πολιτικούς εκφραστές, ας πούμε, ξέρω εγώ, απόψεων, δεν ξέρω τι. Τι κάνεις σε αυτή την περίπτωση. Αυτό είναι που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Όλα τα υπόλοιπα πάνε γύρω-γύρω. Γιατί λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ πάει γύρω-γύρω. Και κάνει και μία ανάλυση ο ΣΥΡΙΖΑ. Λέει, κοιτάξτε τι κάνετε, λέει τώρα. Εδώ αφήνεται να αναπτυχθεί, είναι αυτά που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, η αντισυστημική ψήφος. Η απάντηση είναι η εξής εδώ. Εμείς δεν έχουμε θέμα με το τι ψηφίζει οποιοδήποτε. Ας ψηφίσει ό,τι θέλει. Αλλά βέβαια έχουμε ένα ξεκάθαρο μέτωπο στο να αφήνουμε να. Και μιλώ τώρα πολιτικά. Εσείς θέτε και ένα άλλο θέμα. Ποιος θα υποφεληθεί από αυτήν την αντισυστημική ψήφο, πού θα κατευθυνθεί. Στην πραγματικότητα. Πού θα κατευθυνθεί λοιπόν αυτή η ψήφο. Προσέξτε. Λέει, εμείς ξεκαθαρίζουμε. Δεν είμαστε πολιτικά αφελείς. Η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει όλες τις ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση ουσιαστικά και της Χρυσής Αυγής. Και τη εγκληματική δραστηριότητα μαζί με το κοινάλ. Σωστά. Και η πρώτη ρύθμιση για τη διακοπή τη χρηματοδότηση. Και η δεύτερη ρύθμιση και η ίδια ρύθμιση για. Άρα εισπράττει την οργή εκείνων των ανθρώπων που δεν θα πρόκειται να εκεί να πάρουμε ούτε μισή ψήφο. Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ με τη στάση του κλείνει το μάτι σε αυτή την ψήφο. Δεν λέω. Λέτε ότι γίνεται υποδοχή. Δεν λέω ότι είναι φιλοναζιστικό ή φιλοφασιστικό κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ. Λέω ότι σε εκλογές οι οποίοι λειτουργούν απλώς τιμωρητικά και ψάχνουν να βρουν ποια είναι η πιο ακραία τιμωρητική έκφραση, γιατί για κάποιο λόγο θέλουν να λειτουργήσουν έτσι, με αυτούς δεν θέλει να κλείσει την πόρτα. Ναι. Αν και για την τιμωρητική ψήφο, ο πολίτης έτσι κι αλλιώς δεν θα πάει στην κυβέρνηση. Αφού θέλει να την τιμωρήσει, θα πάει κάπου αλλού. Και αυτό λέμε. Εμάς δεν μας αφορά αυτή η συζήτηση, γιατί έχουμε ξεκάθαρα μέτωπα. Θα πάει κάπου αλλού. Ναι. Τώρα, ο κύριος αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Δενερίκος, πρέπει να θέσει τον εαυτό εκτός. Κοιτάξτε, εγώ τι δεν. Λέει, δεν, η δεν, τάξη. Δεν θέλω και δεν μπορώ. Και δεν μπορώ να μπω σε συζήτηση και δεν είναι σωστό και θεσμικά να μπω σε συζήτηση με έναν ανώτατο δικαστή. Η αλήθεια είναι ότι το είδατε και εσείς, προξένησε μια εντύπωση. Και βλέπω αυτό. Και ένα ρεύμα εναντίον του συνολικώς. Δηλαδή εδώ δεν προξένησε είναι όλοι οι φίλοι στην κυβέρνηση όσοι μίλησαν. Να σας πω γιατί. Γιατί ναι. Οι δικαστές, ό,τι έχουν να πούν και επί της συνταγματικότητας και επί οποιοδήποτε ζητήματος θέλουν να πούν, το λένε με τις αποφάσεις τους. Δεν το λένε και δεν μπαίνουν σε μια δημόσια αντιπαράθεση τώρα με την εκτελεστική εξουσία. Ο καθένας κάνει τη δουλειά του. Η εκτελεστική εξουσία νομοθετεί, ποια έχει την νομοθετική πρωτοβουλία, παίρνει την νομοθετική πρωτοβουλία και προτείνει αυτό που πρέπει να προτείνει. Η νομοθετική εξουσία που είναι το κοινοβούλιο θα νομοθετήσει, θα πει αυτά που θέλει αλλά να πει. Και επί της ουσίας, επειδή εάν υπάρχει ζήτημα συνταγματικού ελέγχου, θα το πει με την απόφασή του. Τώρα ουσιαστικά απλώς τι έκανε, αποκάλυψε τη θέση του, να το πω. Σύμφωνοι, αλλά και εσείς λέτε ότι ο δικαστής δεν νομοθετεί, εφαρμόζει τους νόμους. Επί της ουσίας... Έχει δικαίωμα να κάνει κρίση συνταγματική. Μπράβο, αυτό ήθελα να καταλήξω. Κρίση συνταγματική να κάνει. Πού? Με την απόφασή του. Όχι να μπαίνει σε ένα διάλογο όπου στην πραγματικότητα. Να το πω διαφορετικά. Εγώ δεν μπορώ και να το απαντήσω. Με φέρνει σε δύσκολη θέση. Γιατί εγώ δεν μπορώ να συνομιλήσω με έναν ανώτατο δικαστικό. Τώρα πήρε πολιτικό ρόλο ο κ. Τζενερίκος με αυτό που έκανε. Ενώ δεν έχει, εγώ θα σεβαστώ, θα εξακολουθήσω να σέβομαι τον δικαστικό του ρόλο, το δικαστικό του λειτουργήμα, τη δικαστική του ιδιότητα. Αλλά με τη στάση του επιβεβαιώνει αυτό που κάνει η κυβέρνηση να ανοίξει το τμήμα, να βάλει όλα τα μέλη του Α1 να ψηφίσουν. Τελικά. Δηλαδή εδώ αυτό που λέμε καρφώθηκες. Ναι, όχι, ναι. Εκ των πραγμάτων. Το λέτε εσείς, εγώ ναι. δεν μπορώ να πω κάτι γι' αυτό. Απλώς λέω ότι πράγματι δημιουργεί μια εντύπωση αυτή η δημόσια τοποθέτηση ενός ανώτατου δικαστικού. Μάλιστα. Κύριε Βορύδη, πριν κλείσουμε για σήμερα, να πάρω και ένα σχόλιο σας για τις υποψηφιότητες ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, οι υποψηφιότητες ΣΥΡΙΖΑ εστιάζονται σε ένα πρόσωπο, στον κύριο Αντώναρο. Όχι μόνο, μην το περιορίζετε. Ναι.
Νομίζω ότι όλο το πλαίσιο των προτάσεων ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα ενδιαφέρον συνολικά. Γιατί προσέξτε, από τη μια μεριά είναι η προοδευτική διακυβέρνηση, ως εναλλακτική διακυβέρνηση στην πρόταση για διακυβέρνηση αυτοδύναμη από τη Νέα Δημοκρατία με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έχουμε την προοδευτική διακυβέρνηση. Δηλαδή, τώρα ποιοι είναι αυτοί, να ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί. Είναι ο Τσίπρας μαζί με τον Βαρουφάκη και αντί του Καμένου ο Ανδρουλάκης. Δηλαδή καταλαβαίνετε τώρα, έτσι. Αυτό είναι remake της ιστορίας του 15. Πάμε άλλη μία για όποιον δεν κατάλαβε. Όποιος δεν κατάλαβε τι του συνέβη το 15 και θέλει ίσως να έχει μια δεύτερη εμπειρία, να έχει την πρόταση και τη δυνατότητα μιας δεύτερης εμπειρίας του 15. Αλλά όχι όμως έτσι απλά, διότι πλέον αυτό διανθίζεται με άλλους οι οποίοι έχουν τεράστιες δυνατότητες να λύσουν τα προβλήματα του ελληνικού λαού. Με τον κύριο Αντόναρο, με τον Μηθριδάτη, με τον Παπαχριστόπουλο. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε ένα μπουκέτο πια από πλούσιες επιλογές, οι οποίες νομίζω γεμίζουν με εμπιστοσύνη και αισιοδοξία όποιον τις ακούει για το τι πρόκειται να συμβεί. Ναι. Απ' την άλλη όμως θα πει ότι και όριστε, να, και η Νέα Δημοκρατία κάνει τα κεντρώα της ανοίγματα. Προσπαθεί να πάρει έναν κόσμο, δηλαδή να, και εκείνη να διανθίσει με άλλες παρουσίες την κεντροδεξιά, ας πούμε. Παίρνοντας κάποια κομμάτια ενός Πασόκ το οποίο επέμεινε στη μεταρρύθμιση, σε αντίθεση με όλα αυτούς που συγκεντρώνει ο ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι είναι μάλλον στην αντιμεταρρύθμιση. Έτσι σχηματικά είναι δύο σχήματα. Πάντως σκεπτόμενος υποψηφιότητας της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή τέτοια εμβέλεια υποψηφιότητας σαν του Αντόναρου και τη Μηθριδάτη, δεν έχω βρει. Δεν μπορώ να σκεφτώ δηλαδή έτσι κάτι τόσο, αν θέλετε, που θα υπερβεί δηλαδή λέτε εσείς. Ναι, υπερβατικό. Κάτι έτσι. Τόσο υπερβατικό, σωστά. Θα δώσει έναν άλλον τόνο. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι εκεί ο ΣΥΡΙΖΑ το έχει τερματίσει και πρέπει να παραιτηθεί και οποιοδήποτε με μια τέτοια φιλοδοξία. Έχουν πια πιάσει το πλαφονάρα, ναι, είναι πολύ ψηλά. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Αλλά για να κλείσω με κάτι με το προηγούμενο που συζητούσαμε, με αυτό που συζητούσαμε προηγουμένως. Διαπιστώνω το εξής. Προχθές ο κύριος Τσίπρας πήγε από λάθος των συνεργατών του προφανώς σε ένα καφενείο με τον τίτλο Παραμύθι. Παραμύθι με καφέ στη Νέα Σμύρνη. Αυτό το μαζέψανε, αλλά ο ίδιος όμως έκανε ένα θεατράλε που το έχει αυτή την ικανότητα και μίλησε για μία χώρα. Έστεισε ένα ωραίο παραμυθάκι, η οποία κάποτε είχε βασιλεία, αλλά κάτσε τις συνήθειες βασιλείες. Και αναφέρθηκε στον πρίγκιπα πρωθυπουργό, ότι έχει έναν πρωθυπουργό πρίγκιπα. Κατά σύμπτωση, αν διαβάσει κανείς τη δήλωση του Προέδρου του κόμματος Οι Έλληνες, του επίσης δικαστικού κυρίου Κανελόπουλου, θα διαβάσει τα εξής. Όλες οι επιθέσεις εκπορεύονται από αυτό, την μητσοτακική προπαγάνδα κτλ. Για να διασωθεί το μητσοτακικό πριγκιπάτο, βυθίζουν ύπουλα δηλητηριασμένο μαχαίρι στην πλάτη του κόμματος των φυλακισμένου Κασιδιάρη. Αλλά βλέπω μια ταύτιση. Πρίγκιπας είναι για τον κύριο Τσίπρα ο Μητσοτάκης, πριγκιπάτο για τον κύριο Κανελόπουλο της φασιστικής εγκληματικής ακροδεξιάς ο Μητσοτάκης πάλι. Αυτή η σύγκληση έγινε ενδιαφέρουσα. Η ματιά. Είναι, και γι' αυτό σας λέω, και σε πολύ μεγάλο βαθμό εξηγεί και την πολιτική στάση του ΣΥΡΙΖΑ σε όλα αυτά τα οποία συνδέονται με αυτά που συζητάγαμε πριν, δηλαδή με το πώς αντιμετωπίζει κανείς τις εγκληματικές οργανώσεις που παριστάνουν τα κόμματα. Λοιπόν, είναι, γιατί βλέπετε ότι η ρητορική στην λεγόμενη αντισυστημική ψήφο, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, βλέπετε ότι στην πραγματικότητα έχει ταυτότητα. Γιατί, διότι εγώ να σας το πω λίγο πιο θεωρητικά αυτό, όταν απευθύνεσαι σε ψηφοφόρους οι οποίοι δεν έχουν συγκεκριμένη ιδεολογική ταυτότητα, παρά μόνο ψάχνουν να εκφράσουν μια τυφλή απόρριψη, χωρίς να τους ενδιαφέρει ποια είναι η συνέχεια, το πρόγραμμα, η λύση, τι θα κάνουμε παρακάτω, παρά μόνο είναι μια τυφλή απορριπτική ψήφος, τότε πράγματι ψαρεύει σε θολά νερά. Καλημέρα σας.